Τελείωσε, τελείωσε. Αλλά είναι λογικό γιατί πριν εδώ ήταν αυτοκράτορες. Αυτοκράτορες, ολυμπιακός αγώνας. Είναι το γραφείο του Υπουργού Παιδείας, έτσι, αυτοκρατορικό το γραφείο. Είναι πιο μεγάλο ίσως από όλο τον όροφο του Μαξίμου. Από όλο, αναλαμβάνω. Είναι πιο μεγάλο και έχει και δωμάτιο δίπλα δωματιάκι για να κοιμάται ο Υπουργός. Έχει απίστευτη θέα, απίστευτα έπιπλα, φωτοταξία μέσα. Έχω γνωρίσει υπουργό που ντρεπόταν να καλέσει εκεί τους συνδικαλιστές και τους εκπαιδευτικούς, γιατί ακριβώς η κατάσταση είναι πραγματικά απίστευτη. Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Πόσα χρόνια λειτουργεί το συγκεκριμένο? Αυτό νομίζω ήταν επί Γιαννάκου. Επί Γιαννάκου ξεκίνησε. Επί Σπηλιωτόπουλου ολοκληρώθηκε. Ολοκληρώθηκε. Νομίζω ότι οι δημοσιογράφοι είχαμε πάει επί της κυρίας Γιαννάκου όταν ήταν υπουργός και όλοι είχαν εντυπωσιαστεί από το νέο γραφείο, βέβαια και από το ίδιο το κτίριο του Υπουργείου. Έτσι. Είναι μάλιστα. Πιο μεγάλο από όλο τον όροφο του Μαξίμου. Ολυμπιακών διαστάσεων. Για φανταστείτε τώρα να γίνει ανακαίνιση στο γραφείο για να αλλάξει προς το χειρότερο, να μικραίνει δηλαδή. Αυτό δεν έχει. Είπαμε να το αλλάξουμε λίγο το γραφείο, να το μικρύνουμε, γιατί είναι μεγάλο. Λοιπόν, ακούσαμε και τις δηλώσεις που γίνανε.